ξενοδοχεία στην Αράχοβα. Σκιέρ που απολαμβάνουν το χιόνι ακόμα και μεσοβδόματα. Και η χιονόπτωση που ήταν πλούσια φέτος, αλλά και οι πλούσιες δραστηριότητες που έχει ο τόπος βοήθησαν και τις καθημερινές, ακόμα και με ανθρώπους από όλο τον κόσμο, από Ευρώπη, από Ασία, από Αμερική, που ήταν πρωτοφανές για μας. Where are you from? South Korea. How many people are you here in Arahova? 41. Tomorrow we will be in Kalambaka, Meteora. Greece is marvelous. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Τουρισμού, τον προηγούμενο Δεκέμβριο οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 23,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Ενώ τον Ιανουάριο του 2019 η κίνηση στο Ελευθέριος Βενιζέλος αυξήθηκε κατά 8,5%. Where are you from? Argentina. What did you know about Greece before? We have studied in school. Yeah, about... Greek food? Really good. Yeah. What do you like most? The souvlaki. Το Νυμφαίο, 28 χιλιόμετρα από τη Φλόρινα, δεν είναι μόνο ένα χωριό πρότυπο, αλλά και ένας τόπος όπου τα ενδιαφέροντα δεν έχουν τελειωμό. Στις αρχές Μαρτίου ξυπνούν και οι αρκούδες του Αρκτούρου και η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί. Με το ξεκίνημα της άνοιξης που ανοίγει το Αρκτούρο, η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε, θα έχουμε πολύ μεγάλη προσέλευση επισκεπτών και τον Νυμφαίο αλλά και η ευρύτερη περιοχή. Αποκορύφωμα τα δύο τρίμερα του Μαρτίου. Τα Καλάβρητα αναδεικνύονται σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα χειμερινού τουρισμού στη χώρα μας. Όμορφο φυσικό περιβάλλον, υγιεινό κλίμα, εξαιρετικά τοπικά προϊόντα στα στενά του κεντρικού πεζόδρομου. Και ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για τον τόπο, το χιονοδρομικό κέντρο. Το τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας αναμένουμε πάρα πολύ κόσμο. Γενικά κοιτάμε να έχουμε πάντα τους δρόμους καθαρούς, να προσφέρουμε εύκολη πρόσβαση.